Γεια σας. Αυτό το βίντεο θα είναι κάπως διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα, σε αυτό το βίντεο φαίνει τη φάτσα μου. Anyway, σκέφτηκα να κάνω μερικά βήματα πίσω για να πιάσω από το χέρι μερικούς οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν και δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν, ώστε να μπορέσουν να κάνουν το πρώτο βήμα. Ξέρεις, το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Από ό,τι θυμάμαι και εγώ, όταν είχα πρωτοξεκινήσει, κάτι έφτιαξα. Στο τέλος δεν μου βγήκε, τσαντίστηκα, απογοητεύτηκα, τα παράτησα, το ξανάπιασα. Εν πάση περιπτώσει, συγκυρίες ήταν αυτές οι οποίες με κάνανε να το συνεχίσω στην πορεία των χρόνων. Την περασμένη, προπερασμένη εβδομάδα, ανάλογα από ότι θα βγει αυτό το βίντεο στον αέρα, μου στείλε μήνυμα προσωπικό κάποιος κύριος προχωρημένης ηλικίας και μου λέει: «Ρε Σπύρο, θέλω να αρχίσω κι εγώ, άσχετα με την ηλικία που βρίσκομαι», και πολύ καλά έκανε, «αλλά θέλω να μου πεις πώς ακριβώς να ξεκινήσω». Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε κατευθείαν, θα αφήσουμε τις θεωρίες και θα φτιάξουμε κατευθείαν ένα τεχνητό το οποίο να δουλεύει σε οποιαδήποτε συνθήκη, ώστε να το πάρεις μετά, να το πας στο ποτάμι, στη λίμνη, στη θάλασσα, εκεί που ψαρεύεις, εν πάση περιπτώσει, και να κάνει δουλειά. Πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε και να το τελειώσουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε ένα χαρτί για να σχεδιάσουμε αυτό που θα φτιάξουμε. Ορίστε το χαρτί. Ένα μολύβι. Ένα χαράκα. Μία κόλλα απλή. Μία απλή κόλλα αυτή, παιδική. Και άμα δεν έχουμε, αλευρόκολλα, καλή είναι και αυτή. Αυτό για το σχεδιασμό. Το τεχνητό, πόσο να το κάνουμε, ας το κάνουμε 6 πόντους. Από εδώ μέχρι εδώ. Τόσο θα είναι το τεχνητό. Ένα τεχνητό 6 πόντους θα μπορούσε να έχει ύψος. Δεν θα ρωτήσετε γιατί τώρα. Αυτά θα μπορείτε να τα δείτε στην πορεία ή θα τα δείτε σε κάποια βίντεο τα οποία έχουν ήδη ανέβει στο κανάλι και τα οποία είναι για λίγο, πολύ λίγο πιο προχωρημένες καταστάσεις. Για την τωρινή κατάσταση. Λοιπόν, στους 6 πόντους το 1 τέταρτο είναι μια χαρά. Δηλαδή στους 6 πόντους ο 1,5 πόντος είναι μια χαρά. Δηλαδή ένας και μισός.
με μέσο του 7,5. Ένας είναι το 7,5, ένας και μισός. Ελπίζω να φαίνεται, ναι. Λοιπόν, να το κάνουμε και λίγο πιο έντονο για να φαίνεται πιο καλά. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η 6 πόντι από εδώ μέχρι εδώ. Οπότε, εφόσον είναι 6 πόντους, θα πρέπει να έχει, να κλείνει μάλλον το τεχνητό προς το κεφάλι και προς την ουρά. Λογικό είναι, όπως κάθε ψάρι, ξέρετε, μέσα στη θάλασσα ή στη λίμνη ή οπουδήποτε, η σύγκληση που κάνει προς την άκρη του, προς το κεφάλι, είναι πολύ πιο γρήγορη, πιο σύντομη από ό,τι είναι προς την ουρά. Δηλαδή, ας το σχεδιάσουμε με μια καμπύλη, έστω έτσι. Τώρα εσείς μπορείτε να θέλετε να βάλετε άλλη καμπύλη. Νάτο. Αυτό είναι το σκαρίφι, το σκίτσο ενός τεχνητού. Τι θα το κάνουμε τώρα αυτό το τεχνητό? Ό,τι θέλουμε. Να το κάνουμε με γλώσσα? Να το κάνουμε χωρίς γλώσσα? Τι να το κάνουμε? Ας το κάνουμε ένα τεχνητό τύπου πένσιλ. Αυτό θα πρέπει να έχει ένα κρίκο εδώ μπροστά, θα πρέπει να έχει ένα κρίκο πίσω και θα βάλουμε και ένα κρίκο σε τέτοιο σημείο ώστε όταν το τζερκάρουμε, όταν το τραβάμε, να μην μπερδεύει η σαλαγιά που θα έχουμε εδώ πέρα με το παραμαλό μας. Ως συνήθως αυτός ο κρίκος μπαίνει στο πιο φαρδί σημείο του τεχνητού. Και το πιο φαρδί σημείο του τεχνητού είναι περίπου στο, περίπου, πάντα λέμε, και ανάλογα τεχνητό, στο 1/3 του μήκους του σώματος. Γι' αυτό το έβαλα εδώ, σε αυτό το σημείο. Το σύρμα το οποίο θα βάλουμε μέσα θα είναι μονοκόμματο και θα έχει αυτή την πορεία. Και θα βάλουμε σύρμα γιατί το τεχνητό μας αυτό θα το φτιάξουμε από δύο κομμάτια φύλλο μπάλτσα, 4 χιλιοστά, την οποία θα βρείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα με το οποίο πουλάει υλικά μοντελισμού. Είναι φτηνό, δεν είναι, είναι κάτι το φτηνό αυτό εδώ πέρα, μπασέντος. Ακριβώς αξίλο, αλλά τώρα ένα τεσσαράκι είναι πάρα πολύ φτηνό. Έτσι. Το πουλάνε στο μέτρο. Δεν βγάζω τώρα, αυτό είναι στο μέτρο. Τώρα τι θα κάνουμε, θα κόψουμε αυτό το οποίο έχουμε κάνει το σκαρύφημά του εδώ πέρα και θα το βάλουμε πάνω εδώ. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα θέλουμε αυτό το τεχνητό να το κάνουμε να κολυμπάει.
Και για να κολυμπάει θα πρέπει να στέκεται όρθιο. Δηλαδή το τέχνητό μας μέσα στο νερό πρέπει να στέκεται... Θα πρέπει να στέκεται έτσι, όρθιο. Να μην το πετάξουμε και κάνει έτσι. Έτσι πρέπει να στέκεται. Για να στέκεται λοιπόν έτσι, θα πρέπει στο κάτω μέρος του, σε αυτό εδώ το μέρος του, να έχει βάρος. Πόσο βάρος θα έχει, θα το δούμε στην πορεία. Τώρα σας λέω περιληπτικά ότι το βάρος που θα έχει εδώ πέρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο οπωσδήποτε από την άνοση που του δίνει το ξύλο μπάλτσα, ώστε το τεχνητό μας όταν το πετάξουμε μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό, να βυθίζεται. Να μην κάθεται στην επιφάνεια. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα τεχνητό pencil, δηλαδή ένα τεχνητό το οποίο θα το ρίχνουμε μέσα στο νερό, θα το χτυπάμε και θα κάνει κάποιες κινήσεις. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Προς το παρόν θα κόψουμε το σκίτσο που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, που έχουμε σχεδιάσει, και θα το βάλουμε επάνω στο ξύλο της μπάλτσας. Με ένα ψαλιδάκι θα γίνει αυτό. Ένα ψαλιδάκι όλοι έχουμε στο σπίτι. Βάζουμε λίγο κόλλα. Άμα βγει και υπάρχει. Και το κολλάμε επάνω στο ξύλο της μπάλτσας. Επάνω στο κομμάτι της μπάλτσας. Τα αφήνουμε να στεγνώσει. Και όταν στεγνώσει και είναι κολλημένο, σε λίγο δηλαδή, θα συνεχίσουμε. Παίρνουμε ένα χάρακα. Και μία φαλτσέτα. Χαράζουμε το ξύλο, το οποίο κόβεται παρεπτόντως πάρα πολύ εύκολα. Κόβουμε το ξύλο. Το ίδιο κάνουμε και στο μήκος του. Έτσι. Τώρα, με μία ταινία διπλής επικόλυσης, η οποία θα σας βολέψει πάρα πολύ, θα κολλήσουμε άλλο ένα κομμάτι από το ξύλο αυτό εδώ, ακόμα δεν είναι στεγνώσει καλά κόλλα, άλλο ένα κομμάτι εδώ. Και γιατί ταινία διπλής επικόλυσης? Για να μετά να μπορέσουμε να το βγάλουμε, να το ξεκολλήσουμε. Εάν δεν έχουμε τώρα ταινία διπλής επικόλυσης, βάλτε λίγο κόλλα, μία σταγόνα εδώ, μία σταγόνα εδώ, και κολλήστε το προσωρινά. Αλλά με μία τέτοια ταινία θα είναι πιο καλά.
Ορίστε. Το κολλήσαμε. Μόλις το κολλήσουμε, κόβουμε και το υπόλοιπο ξύλο. Και τώρα, αφού το έχουμε κολλημένο, έχουμε το σχήμα επάνω, σιγά σιγά με τη φαλτσέτα μας θα σκαλίσουμε να πάρει το σχήμα που έχουμε σχεδιάσει, έτσι ώστε να μετατρέψουμε το ξύλο μας σε ψαράκι. Η βαλτσέτα πρέπει να κόβει όμως, έτσι. Να κόβει για να μην κάνετε, μην σας οδηγήσει μάλλον σε λάθος. Αυτή εδώ δεν κόβει. Γι' αυτό θα της βάλω μια καινούργια φαλτσέτα και θα συνεχίσουμε μετά. Αυτό εδώ που κάνω τώρα μπορείτε να το κάνετε και με σεγάκι, αυτό που έχουν για την χειροτεχνία την ξυλογλυπτική τα πιτσιρίκια στο δημοτικό, αν σας έχει μείνει κανένα σεγάκι από τότε μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, όταν το φτιάξουμε περίπου, το δώσουμε περίπου το σχήμα, τότε θα πάρουμε ένα κομμάτι γυαλόχαρτο και θα το βάλουμε σε ένα ξύλο το οποίο θα είναι κάθετο, δηλαδή κάτι τέτοιο, να μπορούμε να κρατήσουμε δηλαδή το γυαλόχαρτο σε κάθετο, το γυαλόχαρτο ως προς μία επιφάνεια. Γιατί αυτό? Για να τρίψουμε πάνω του το τεχνητό μας ώστε να έρθει και να γίνει η επιφάνεια που κόψαμε πλοία και κάθετη ως προς το πλευρό του. Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να φτιάξουμε τις δύο πλευρές ίδιες, ολόιδιες, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή πλεύση του τεχνητού. Γιατί αν το τεχνητό μας, στο τεχνητό μας η μία πλευρά είναι διαφορετική της άλλης, τότε θα τραβάει μονόπαντα, που λέμε, το τεχνητό. Αφού του δώσουμε το σχήμα το οποίο θέλουμε ή και έχουμε σχεδιάσει, τότε θα βγάλουμε τούτο εδώ, γιατί θα μας εμποδίσει στο να το τρίψουμε στη συνέχεια ομοιόμορφα από τις δύο πλευρές. Είναι σίγουρο αυτό. Το ξύλο εμποδίζει, έχει μεγαλύτερη αντίσταση στο γυαλόχαρτο από ότι έχει το χαρτί έχει μεγαλύτερη αντίσταση από ότι έχει το ξύλο. Τώρα κόλλησε καλά. Εντάξει, αυτή τη μορφή δεν έχει και ιδιαίτερη.
και θα βάλουμε το τεχνητό μας κάτω και θα το μοιράσουμε σε τρία μέρη. Πόσο θα είναι το κάθε τμήμα του? Είπαμε, θα είναι ένα κεφάλι, μία σύγκληση από το κεφάλι, μία σύγκληση προς την ουρά και θα είναι και το κυρίως κορμί. Σε ένα τεχνητό σαν και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι 6 πόντους, αν αφήσουμε από τους 6 πόντους 3 πόντους το κυρίως σώμα, τότε ο ένας πόντος θα είναι η σύγκληση προς το κεφάλι, δηλαδή αν το βάλουμε κάτω εδώ, θα σημαδέψουμε ένα πόντο σύγκληση προς το κεφάλι και το διπλάσιο η σύγκληση προς την ουρά, 2 πόντους. Άρα θα ξεκινήσει να κλείνει προς το κεφάλι από τον ένα πόντο και προς την ουρά από τους 2 πόντους. Το τεχνητό είναι στενό. Δεν θα το κάνουμε να κλείσει τελείως στην ουρά, τουλάχιστον να αφήσουμε το μισό της κάθε πλευράς που θα αφήσουμε στο σώμα. Εδώ. Μέχρι εδώ θα έρθει. Και στο κεφάλι τα ίδια. Εδώ. Μέχρι εδώ θα έρθει. Κάτσε. Να το. Εδώ πρέπει να φαίνεται. Το κάνω και με ένα στυλό για να το δείτε καλύτερα. Εδώ. Και εδώ. Εδώ. Και εδώ. Με ένα χάρακα. Ή με κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει για να κάνουμε την γραμμή. Να το σημαδέψουμε. Αφού το σημαδέψουμε, θα πρέπει να του δώσουμε και το σχήμα που έχουμε σημαδέψει πλέον. Με τη φαλτσέτα δεν θα το κάνουμε ακριβώς μέχρι το τέλος, θα βγάλουμε το πολύ πολύ. Το ίδιο και στην ουρά. Και μετά με ένα κομμάτι γυαλόχαρτο, έτσι, ή με το ίδιο ξύλο που έχουμε κάνει αυτό, θα του δώσουμε ακριβώς το σχήμα. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχει πάρει κάποιο σχήμα. Άλλο λίγο θέλει, όμως, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να φάμε τις καμπύλες, να σχηματίσουμε καμπύλη στο σώμα του και για να το κάνουμε αυτό
Καλά θα ήτανε. Σημαδεύω με μαρκαδόρο για να μπορεί να το βλέπετε, έτσι. Εσύ θα σημαδεύετε με μολύβι. Περίπου περιμετρικά 2 χιλιοστά από παντού το σημαδεύουμε, έτσι ώστε να το κόψουμε χωρίς να υπερβούμε αυτό το όριο. Αυτό πάλι το κάνουμε για θέματα συμμετρίας. Ξαναλέω, η συμμετρία έχει τεράστια σημασία. Αφού το σημαδέψουμε, προσεκτικά με τη φαλτσέτα, θα πάρουμε το ξύλο μέχρι εκεί που το έχουμε μαρκάρει. Μετά θα πάρουμε το γυαλόχαρτο και θα στρογγυλέψουμε τις γωνίες όμορφα. Μέχρι να σβήσουνε, μέχρι να σβήσει το μαρκάρισμα. Μόλις βλέπετε ότι σβήνει το μαρκάρισμα, σημαίνει ότι έχετε προχωρήσει μέχρι εκεί που πρέπει να προχωρήσετε και σταματάτε. Το γυαλόχαρτο το οποίο χρησιμοποιώ εδώ στην μπάλσα είναι 120. Είναι το πιο χοντρό που θα χρησιμοποιήσει το 120. Μετά, άμα θέλετε, μπορεί να χρησιμοποιήσετε ένα 300, ένα 400, ό,τι θέλετε για πιο, για καλύτερη λίανση. Ας πάρουμε τώρα ένα άλλο γυαλόχαρτο, ένα πιο λεπτό. Ωραία είναι και αυτά τα... σφουγγαράκια με το γυαλόχαρτο. Παίρνουν τις καμπύλες. Πάση περιπτώσει, άμα έχετε, άμα δεν έχετε, οτιδήποτε γυαλόχαρτο κάνει. Δώστε όμως λίγο προσοχή στο γυαλοχαρτάρισμα, γιατί το γυαλοχαρτάρισμα και γενικά η επιφάνεια την οποία θα αφήσετε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, δώσαμε σχήμα και φτιάξαμε το σώμα του τεχνητού μας. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και στα μέσα του. Ας καθαρίσουμε εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, φτιάξαμε το σώμα. Τώρα επανέρχομαι στη σχεδίαση για να σας πω το εξής. Τώρα αυτό το σώμα το κάναμε με κοιλιά από κάτω για να βάλουμε το έρμα εδώ, το οποίο θα το βοηθήσει να βυθιστεί. Ενώ άμα θέλαμε, και θα είναι πολύ το έρμα, πολύ σε σχέση με αυτό το τεχνητό και θα δούμε πόσο στη συνέχεια. Ενώ άμα θέλαμε να το κάνουμε με γλώσσα, το ίδιο σώμα μπορούμε να το κάνουμε. Άμα γυρίσουμε το σώμα ανάποδα, αφήσουμε τη μεγάλη καμπύλη για άνοση και βάλουμε ένα έρμα σε αυτό το σημείο κάτω, ίσα ίσα να το ισορροπεί και να βάλουμε τη γλώσσα εδώ. Τέλος πάντων, εμείς είπαμε δεν θα το κάνουμε τέτοιο, θα εμείς να το κάνουμε ένα pencil, το οποίο θα είναι και βυθιζόμενο. Και θα δούμε πώς θα το κάνουμε να γίνει βυθιζόμενο.
Πρώτα απ' όλα να δούμε πού θα βάλουμε το έργο. Ακριβώς. Θέλουμε να βρούμε αυτό το σώμα που ισορροπεί. Σε ποιο σημείο του ισορροπεί. Βρίσκουμε το σημείο που ισορροπεί. Το μολύβι μας βοηθάει γιατί πάνω κάτω περίπου στο 1-2 χιλιοστά μας προσδιορίζει που ισορροπεί το σώμα που βάζουμε. Βέβαια το βάζουμε σε σημείο που να είναι κάθετο και είναι εδώ σε αυτό το σημείο. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ μέσα είναι το κέντρο βάρους του. Εμείς βάλαμε αυτό το σημείο εδώ για να δούμε περίπου το σώμα του από μόνο του που ισορροπεί και να βάλουμε ανάλογα το βάρος έτσι ώστε να μην είναι πολύ μπροστόβαρο ή πολύ πισόβαρο. Έτσι κι αλλιώς ένα τέτοιο τεχνητό και μπροστόβαρο να είναι μπορούμε να το πετάξουμε με ένα LRF. Καλά είναι. Άρα το έρμα που θα βάλουμε, το βάρος δηλαδή το οποίο θα ισορροπήσει το τεχνητό μας, θα είναι από εδώ και μπροστά και από εδώ και πίσω κατανεμημένο. Τώρα θα πρέπει να το ανοίξουμε για να περάσουμε μέσα το σύρμα, αφού το διαμορφώσουμε, και να του βάλουμε και το έρμα. Στο συγκεκριμένο τεχνητό έχουμε περάσει, το έχουμε κολλήσει τις δύο πλευρές του, τις έχουμε κολλήσει με ταινία διπλής επικόλλησης. Και την βγάζουμε. Αυτό είναι. Να φτιάξουμε το σύρματάκι μας. Για να φτιάξουμε το σύρμα χρειαζόμαστε ένα πενσάκι. Τώρα αν δεν έχουμε τέτοιο πενσάκι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και απλό με το τσίπιδο ένα τέτοιο. Έτσι. Και με αυτό μπορεί να γίνει δουλειά. Αλλά τώρα επειδή έχω τούτο εδώ πέρα εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό. Αν δεν το έχετε μην αγχωθείτε, χρησιμοποιήστε ό,τι πενσάκι έχετε μικρό ώστε να γίνει η δουλειά σωστά. Το σειρματάκι μας πρέπει να είναι ένα σειρματάκι ανοξείδωτο ή έστω τώρα για το πρώτο τεχνητό σας μπορείτε να βάλετε ένα μπρούτζινο από ένα μονόκλωνο σύρμα το οποίο όμως βέβαια θα είναι πολύ, πολύ μαλακό ή από ένα κατάστημα που πουλάει χρώματα να πάτε να πάρετε ανοξείδωτο μαλακό. Λέω μαλακό. Εσείς θα λέτε σκληρό κανονικά, αλλά θα πάρετε μαλακό γιατί δεν υπάρχει στα χρώματα, στα χρωματοπολία ο χάλιβας, ο σκληρός. Επίσης, ρίξτε μια ματιά σε ένα βίντεο το οποίο αναφέρεται στο σύρμα. Δεν είναι ένα βίντεο, είναι μια σειρά από βίντεο τα οποία αναφέρονται στο σύρμα, αλλά στο πρώτο επεισόδιο του θα δείτε τι σύρματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Παρένθεση, κλείνει η παρένθεση. Πώς θα πάει εδώ το σύρμα μας. Το σύρμα μας θα ξεκινήσει από εδώ. Θα πάει εδώ. Θα γυρίσει επάνω. Και θα καταλήξει πίσω. Αφού κάνουμε το μπροστινό το κυκλάκι θα το βάλουμε πάνω, θα πιάσουμε εκεί που πρέπει να γίνει. Κάτσε να πάρω ένα κοτσίπεδο γιατί αυτό παρά είναι μακρύ. Θα πιάσω εκεί πέρα που είναι η σημαδεμένη το στρατζάρισμα, εδώ δηλαδή. Θα το γυρίσω προς τα κάτω. Ναι.
Αυτά που κάνω τώρα θα τα δείτε και στο βίντεο με το οποίο είναι αφιερωμένο στο σύρμα. Μην νομίζετε ότι κάνω κάτι το φοβερό, είναι πολύ εύκολο να το κάνετε, πάρα πολύ εύκολο. Και αν αποτύχετε την πρώτη φορά, μην απελπιστείτε, ξαναπροσπαθήστε, σίγουρα θα το πετύχετε. Λοιπόν, αφού στρατζάρουμε, φτιάξουμε, διαμορφώσουμε το σύρμα, το βάζουμε στη θέση του, βάζουμε το άλλο το κομμάτι επάνω, βάζουμε το σύρμα, τους κρίκους να βγούνε εκεί που πρέπει να βγούνε. Ακριβώς. Και πιέζουμε με δύναμη. Η πίεση που ασκούμε εδώ θα σημαδέψει την μπάλτσα από μέσα. Δέστε το. Με ένα στυλό, το οποίο έχει κάπως έτσι πιο μεγάλη μύτη, ή με ένα εργαλείο τέτοιο, αυτό το μαρκάρισμα θα το ενισχύσουμε. Δηλαδή θα ανοίξουμε το λούκι μέσα στο οποίο θα πάει και θα καθίσει το σύρμα εν ολίγης. Ναι, είμαστε έτοιμοι σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, πρέπει να βάλουμε το έρμα. Πόσο έρμα θα βάλουμε? Άραγε. Η μπάλτσα έχει ειδικό βάρος 0,29, 0,26, 0,29, 0,30, εκεί παίζει. Αυτό σημαίνει ότι ένας κυβικός πόντος έχει αυτό το βάρος από ξύλο μπάλτσα. Το συγκεκριμένο που φτιάξαμε είναι 0809. Εάν διαιρέσουμε το βάρος του σώματος, 0,8, 0,9 θα το βάλουμε, 0,9, δια του ειδικού βάρους, 0,29, όπα, 0,9, δια 0,29, το βάρος του σώματος, δια του ειδικού βάρους του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, θα δούμε πόσα κυβικά εκατοστά είναι τούτο εδώ. Ίσον. Αυτό είναι 3,1 κυβικά εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα πέσει μέσα στο νερό, θα εκτοπίσει από το νερό 3,1 κυβικά εκατοστά για να καλυφθεί τελείως. Αυτό σημαίνει ότι για να βουλιάξει θα πρέπει να είναι βάρος μεγαλύτερο από το βάρος του νερού που θα εκτοπίσει. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ουσιαστικά πάνω από 3 γραμμάρια. Σύνολο. Όλο μαζί. Άρα,
Το σώμα είναι 0,9. Συν. Το σύρμα είναι 1,5. Συν. 1,5, έλα. Συν 2 γραμμάρια, 3,5. Εδώ αρχίζει και είναι και βυθίζεται. Θέλουμε όμως να βυθίζεται λίγο πιο γρήγορα. Βάλτε άλλα 2 γραμμάρια. Κάντο 5,6. 6 γραμμάρια θα γίνει με τις μπογιές και τα λοιπά του. Και 6,5 με 7 γραμμάρια με τις αλλαγές. Είναι ό,τι πρέπει, είναι για να μπορούμε να το πετάξουμε με ένα LRF. Άρα θα βάλουμε αυτά τα 2 βάρη ως έρμα μέσα στο τεχνητό. Πάμε να τα διαμορφώσουμε και αυτά για να μπορέσουμε να τα βάλουμε μέσα. Αυτό και αυτό θα μπει μέσα. Το ένα θα μπει εδώ. Και το άλλο θα μπει εδώ. Θα σκαλίσουμε τούτο το ξύλο να μπει το μισό από εδώ και το μισό από εδώ. Πάμε να το σκαλίσουμε και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το φαγά, το σκαλίσα, το σκάλισα εδώ πέρα. Είναι έτοιμο τώρα να βάλουμε το έρμα.